brother, querido Ignacio, και κυρίες και κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Δήμο Ναυπακτίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, που δίνεται ευκαιρία σε εμάς να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίασή σας και ταυτόχρονα δίνεται σε εσάς η ευκαιρία να γνωρίσετε το Δήμο Ναυπακτίας. Αυτή την περίοδο, έτσι και κλείνοντα με αυτά, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάποια προγράμματα επωφελία του Δήμου μας. Πρέπει να πω ότι ο χώρος που βρισκόμαστε είναι το παλιό ξενοδοχείο του Ξενία, δωρεά του Αγίου του Νόβα προς το Δήμο μας. Και με την αξιοποίηση του ενός προγράμματος από τον Τζέσικα, που έχει καταρχήν ενταχθεί, θέλουμε να το ανακαινήσουμε και να δουλέψει ως ξενοδοχειακή μονάδα και συνεδριακό κέντρο. Γιατί πιστεύουμε ότι η πόλη προσφέρεται γι' αυτό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια θαυμάσια τοπική στάχτη και αυτή είναι προς αξιοποίηση και ελπίζουμε κάτι για γενικές αυτοτομίες. Είναι μια εγκατάσταση στο πρώην Δήμο Πηλίνης με πολλές δυνατότητες. Δεν θα σας πω για τις προοπτικές του ορεινού όγκου, κυρίως στον χώρο της αποδοτίας με την Άνω Χώρα και στο Δήμο Πλατάνου με επίκεντρο τον Πλάτανο, που γίνεται πραγματικά ένας χώρος του προορισμό, τουριστικό και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα με τις κακοκαιρίες, με τα καιρικά φαινόμενα και την κακοκαιρία που έχουμε και το ειδικό ανάμειγμα της ορεινής ναυπακτίας έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Περφυράκη, θα ήθελα να πω σας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αποκομμένο το χωριό Ριγάνη από τον υπόλοιπο ιστό του Δήμου μας με αδυναμία πρόσβασης και οι κάτοικοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέσω θέρμου για να πάνε στο χωριό αυτό και να επιστρέψουν. Θα πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση μόλις φτιάξει ο καιρός, γιατί πραγματικά η ταλαιπωρία είναι αφόρητη και υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και με ηλικία και προβλήματα που πάνε σε κίνδυνο ζωές. Θα σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα άλλο φαινόμενο με το αισθητικό στην ορεινή ναυπακτία, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, πλάτος 700 μέτρων, είναι σε εξέλιξη, αφορά την περιοχή της ελατόδρυσης και τα κρυολέργια, που πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να πει. Και όπως επίσης, πάρα πολλά προβλήματα, μικρότερου βεβαίως μεγέθους, στις τοπικές κοινότητες Καστανιάς, Λακομάντας, Ολοκροτά, προβλήματα γύρω από την Ενδολίμνη, με επίκεντρο την Κλεπάν, που όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι έχουμε αυξομοιώσεις στο περιεχόμενο της Λίμνης. Και όλα αυτά καλείται ο Δήμος με τα μέσα που έχει να τα αντιμετωπίσει. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η θέση μας πάνω σε αυτά. Κλείνοντας, με τα προβλήματα που φέτος προέκυψαν στο ορεινό δίκτυο, στο επαρχιακό δίκτυο, τα θέματα της συντήρησης φοβάμαι ότι θα μας προσφέρουν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που είναι τραγική. Η πόλη της Ναυπάκτου από σήμερα θα επιβαρυνθεί με την κίνηση της περιμετρικής, που σημαίνει μεγάλα οχήματα θα περνάνε μέσα από τον οικονομικό ιστό της πόλης με τεράστιους κινδύνους γιατί περνάνε μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές. Ένα πρόβλημα το οποίο είδαμε και το πρωί και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί θα προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και προβλήματα. Ο Δήμαρχος έθεσε ευθύς εξ αρχής τα τρία μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα έκτακτα. Γιατί προήλθαν από έκτακτες καιρικές συνθήκες. Έχουμε ένα έντονο καπνιστικό φαινόμενο στον δρόμο από Πιτσιδέη Καριγάνη, που ουσιαστικά είναι η κεντρική αρτηρία. Αναζητήσαμε έγκαιρα τη βοήθεια, την επιστημονική αλλά και την τεκμηρίωση από το ΕΙΓΜΕ, ένα υψηλού επίπεδου Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Είχαμε την πρώτη φάση παράδοσης της μελέτης και βεβαίως μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τη δεύτερη φάση
ουσιαστικά να έχουμε την τελική πρόταση από το ΙΓΜΕ. Κατανοώ πλήρως την αγωνία των πολιτών, των συμπατριωτών μας. Είναι πολύ δύσκολο σε πλήγη να θες να πας στο σπίτι σου και να μην μπορείς να πας. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν έρθει επί τόπου, έχουν συνομιλήσει με τους κατοίκους, έχουν δει όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις που υπάρχουν. Ο Αντιπεριφερειάρχης και άμεσος συνεργάτης μας, ο Βασίλης Αντωνόπουλος, ήταν εκεί, μίλησε με τους κατοίκους, τους δημότες. Έχουμε σε πρώτη φάση επεξεργαστεί μικρές εναλλακτικές παρεμβάσεις, αλλά θέλω να σας πω, αγαπητέ Δήμαρχε, είναι ορθό, είναι σωστό και το λέω με τον πιο ευθύ και ειλικρινή τρόπο στους φίλους μας που ταλαιπωρούνται, να περιμένουμε την τελική έκθεση του ΙΓΜΕ για να προχωρήσουμε άμεσα στις παρεμβάσεις. Η περιφέρεια είναι εδώ, είναι δίπλα στους κατοίκους, θα εξετάσουμε και την πιθανή πρόταση, έτσι όπως μου την θέσανε λίγο οι κάτοικοι, τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Θέλω όμως να πω με πλήρη ειλικρίνεια και θέλω να το σεβαστούν και αυτό, ότι επειδή το κατολιστικό φαινόμενο είναι εν εξελίξη και πιθανόν να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά με μια οποιαδήποτε παρέμβαση, καλό να περιμένουμε τις επόμενες 10 μέρες να έχουμε την οριστική μελέτη. Θέλω να ξέρετε επίσης ότι έχουμε υπόψη μας ότι τα χωριά μας γεμίζουν το Πάσχα. Άρα λοιπόν θέλω να κρατήσετε ότι η ευαισθησία μας ως περιφέρεια αλλά και ως υπηρεσίες θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο για να δούμε πώς θα δώσουμε αυτή την αντιμετώπιση. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, η κακοδαιμονία πολλές φορές μας κυνηγά. Ένα σύγχρονο έργο που θα μπορούσε να είναι σωτήριο για την περιοχή μας, της τελευταίας ουσιαστικά δεν έχει 6 χρόνια που έχει παραδοθεί, να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα θέματα. Και εκεί έχουμε κατολιστικό φαινόμενο, έντονο, εν εξελίξη. Είναι δύσκολη η λύση που αναγκαζόμαστε να δούμε. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να δώσουμε όλο το κυκλοφοριακό φορτίο μέσα από την άπακτο, την πόλη και κυρίως από τον ιστό γύρω από το λιμάνι, όπου είναι η οικονομική ζωή, η έντονη, η επαγγελματική, η επιχειρηματική, είναι η καθημερινή πόρτα των πολιτών και βεβαίως με τα προβλήματα που έχει, γιατί και εκεί υπάρχει στον χώρο του λιμανιού επίσης πρόβλημα τεχνικό. Προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση. Ένα τετράμινο, την άριστη λύση, ένα τετράμινο θα είναι ένα τετράμινο πιεστικό στην καθημερινή κυκλοφορία της πόλης. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Νομίζω ότι τέλος θα το καταφέρουμε. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, πάνω από τις δυνάμεις της Δημοτικής Αρχής. Δεν θα θέλαμε να μας τύχει. Μας έτυχε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να τη γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση της χώρας, αλλά δεν μπορούμε πάντα για αυτόν τον τόπο να υπάρχει μια ιδεολογία. Αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια που έπλεαν τα χρήματα και είπαν των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι έγινε σε αυτό. Η πολιτεία, βέβαια, να λέγω, είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όπως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι και το λιγάνι. Για. Είμαστε μαζί σου. Δεν το λέω για να είστε μαζί μου, ούτε είναι αυτό το σημείο. Το θέμα είναι ότι το παίρνω ως παράδειγμα και το λιγάνι και την παράκαμψη για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Είχαν προσωπική εργασία, ανοίξουν τον τρόπο για να πάρει το λιγάνι. Ποια είναι η κατάσταση τελικά. Είναι και το Καστράκι. Εντάξει, εντάξει. Δεν ακούγεται, είναι και το Καστράκι αποκλεισμένο. Γιατί δεν μπορεί να παίρνουμε διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο
και πολύ κομψά, με τον καλύτερο τρόπο, είπα μήπως είστε αισιόδοξοι στην Υπουργία. Δεν ήθελα να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Αυτός ο τόπος πρέπει να αποφασίσει να κάνει κάποια πράγματα. Να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, να λύσουμε τα προβλήματα, να διεκδικήσουμε λύσεις. Δεν γίνεται. Ας κλείσουμε οι δρόμοι, ας ξεσηκωθούμε όλοι, ας σταματήσει αυτό το παραμυθάκι. Ας σταματήσει πλέον αυτό το παραμυθάκι. Τι είναι η Ιδρυάρχα, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πριν. Σας το είπα και πριν. Να μην περιμένουμε κανένα. Και κάτι άλλο, κύριε Δημάρχη. Βρήκα μία πόλη ανάστατη. Οι επαγγελματίες της πόλης είναι ανάστατοι. Ξέρετε τι λέω, δεν θα το συνηθίσω. Σήμερα η αγορά έχει μεγάλο πρόβλημα. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν να επιζήσουν. Ας αναστείλουμε κάποια πράγματα για ενδεχόμενα να τα καθυστερήσουμε, να τα δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα. Το λέω κόβοντας τις γωνίες. Χρειάζεται σε αυτή τη συγκυρία να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν τα μαγαζιά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.